Θα ανοίξουμε τώρα μια μεγάλη παρένθεση, όπου νομίζω ότι θα μπορεί να αποτελέσει για όλους μας σεμινάριο. Για μένα σίγουρα, ξέρω πολύ λίγα, προσπάθησα να διαβάσω, να μάθω. Αποστόλης Γκαϊφίλιας, δίπλα μου, προπονητής της ελληνικής ομάδας του Mini Football. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Και βέβαια, Λεωνίδας Παπαδόπουλος, δεν υπάρχει εθνική ομάδα χωρίς Παπαδόπουλο, όπως καταλαβαίνετε. Λεωνίδα, καλώς ήρθες. Γεια σας, καλώς βρήκα. Και ένας εκ των πρώην, να το πούμε έτσι, τριών αρχηγών, γιατί αν τα έχω μάθει καλά από το ρεπορτάζ, ετοιμάζεται πάλι για ψηφοφορία, να αναδείξετε τους αρχηγούς. Μάλιστα, ναι, έτσι ακριβώς. Βέβαια, αυτό το οποίο σε κάνει να ξεχωρίσει ακόμα περισσότερο μέσα στη χρονιά είναι ένα πολύ ωραίο γκολάκι που θα δούμε σε λίγο και θα χαζέψει ο κόσμος. Λοιπόν, τα παιδιά είναι εδώ μαζί μας για αυτό που βλέπετε πίσω μας. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο ίσως θυμάστε ότι πέρυσι είχε καλυφθεί από την Νόβα όταν είχε διεξαχθεί στην Ελλάδα στα Χανιά. Μίνι Euro λοιπόν του 2014 στο πανέμορφο Μοντενέγκρο, πραγματικά πανέμορφο Μοντενέγκρο, και για την πόλη όπου θα διεξαχθεί οι πληροφορίες είναι εξαιρετικές, γιατί πρόκειται για γνωστό παραθαλάσσιο θέρετρο της χώρας αυτής, την Herceg Novi. Θα περάσετε και καλά λοιπόν. Λοιπόν, πριν από αυτά, πρώτα απ' όλα να διαχωρίσουμε δύο πράγματα για να μάθουμε και δύο πραγματάκια για το τι ακριβώς γίνεται, πώς ετοιμάζεται η ελληνική ομάδα, η οποία πρέπει να πούμε ότι ουσιαστικά είναι η εθνική μας ομάδα στο mini football. Για να τα καταλάβει ο κόσμος, δεν μιλάμε για το futsal. Μην μπερδεύεστε. Τα παιδιά δεν προπονούν και δεν παίζουν στο παρκέ σε κλειστό χώρο τώρα σε αυτή τη διοργάνωση. Γιατί το κάνετε γι' αυτό, από ό,τι ξέρω. Μάλιστα. Μιλάμε για το γνωστό που το ξέρει όλος ο κόσμος και από τα μίνι γήπεδα που έχουν γεμίσει όλες τις μεγαλοπόλεις όλο τον πλανήτη. Τα 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, έτσι, τα κλασικά. Σωστά. Λοιπόν, πώς πάμε, με τι ομάδα, πώς τη συγκροτούμε, από τι πρωτάθλημα, τι βλέψεις έχουμε, coach, τι δυναμικό έχει στα χέρια σου, ακούω. Το Euro Mini Football ξεκίνησε από μια ιδέα ερασιτεχνών, οι οποίοι ασχολούνται, όπως βλέπουμε, το κατατόπιση γηπεδάκια διάσπαρτα στην Αττική. Κάποιοι θέλησαν να το προχωρήσουν παραπέρα και να δημιουργήσουν μια διοργάνωση ώστε να έχουν και αυτοί κάποιες βλέψεις, ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν και κάτι παραπάνω πέρα από το τοπικό. Έτσι δημιουργήθηκε το Euro Mini Football, στην αρχή με 4 χώρες, πέρσι με 24 και φέτος πάλι το ίδιο. Mm-hmm. Και όσο πάει και αυξάνεται. Βέβαια. Γιατί οι χώροι μικραίνουν, τα ζούμε όλοι στις μεγαλοπόλεις και είναι μία όαση για να παίξει μπάλα ένα πιτσιρίκι και η μεγαλύτερη βέβαια. Ναι. Όσον αφορά την ελληνική ομάδα του Mini Football, τους παίκτες τους. Τους παρατηρώ και τους διαλέγω από το Enjoy Uni League, mm-hmm. που στην ουσία είναι ένα πρωτάθλημα πανελλήνιο που διεξάγεται σε 8 νομούς. Γίνεται ένα Top 16 στην Αθήνα, όπου έρχονται οι πρωταθλήτες ομάδες όλων των άλλων νομών, και εκεί βγαίνει ο πρωταθλητής στην ουσία του Enjoy Uni League. Mm-hmm. Και από εκεί έχω το σκοπός δικός μου είναι να διαλέξω τους καλύτερους, mm-hmm. και να συγκρατήσω μια δωδεκάδα, η οποία θα πάει να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο γίνεται στο Μαυροβούνιο. Μάλιστα. Σε τι επίπεδο είμαστε? Γιατί διαβάζω ότι αυτοί που σαρώνουν είναι οι Ρουμάνοι, έτσι. Η δική μας ομάδα σε τι περίπου επίπεδο βρίσκεται, σε αυτές τις 24 χώρες? Αν πούμε πάλι, αν άκουσα καλά, μου είπες ότι πάλι ίδιες συμμετοχές έχουμε. Ναι, επειδή ο χρόνος γενικά προετοιμασίας δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος και κυρίως γενικά όποτε υπάρχει εθνικό συγκρότημα είναι λίγο δύσκολη η προετοιμασία. Mm-hmm. Το επίπεδο δεν είναι τόσο. Είναι πάρα πολύ καλό. Οι Ρουμάνοι ειδικά είναι top, γι' αυτό και έχουν πάρει και 4 συνεχόμενα ευρωπαϊκά. Εμείς θεωρώ ότι, γιατί πέρυσι ξεκίνησα την προσπάθεια αυτή, χάσαμε από τους Γερμανούς απέναλτι, έχοντας καμία αίτηση στον ενεργητικό μας, μόνο ισοπαλίες. Από τους Γερμανούς. Οι οποίοι παρεμπιπτόντως φτάσανε μέχρι το μικρό τελικό μόνο στη διαδικασία των πέναλτι και αποκλειστήκαν και από τους Ρουμάνους. Αλλά επειδή πέρυσι ήταν λόγω της ενασχόλησής μου με τον ποδόσφαιρο σάλας, επειδή ταιριάζει λίγο, mm-hmm. θέλεσα να περάσω κάποια στοιχεία. Πέρυσι ήταν η πρώτη χρονιά πειραματικά, δεύτερη, φέτος που είναι η δεύτερη. Έχουν εμπεδώσει και τα παιδιά περισσότερα πράγματα. Και πάμε πιστεύω καλύτερα. Ότι θα πάμε καλύτερα. Έχουμε πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχουμε καλό πρωτάθλημα, Λεωνίδα. Έχει ένα δυνατό, πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα παρτίζεται από 3.500 παίχτες όλη την Ελλάδα. Ναι. Και ειδικά το top 16 είναι πάρα πολύ δυνατό. Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, υπάρχει διάθεση. Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Σε σύγκριση με το futsal, τι θα έλεγες? Είναι πιο ποδόσφαιρο, νομίζω, το mini football, έτσι. Είναι σε χορτοτάπητα. Ναι. Είναι ένας παίχτης παραπάνω στο πρωτάθλημα που κατεβαίνουμε τώρα. 6-6. Είναι 6x6 ακριβώς. Εδώ το δικό μας γίνεται με 5-5 ή με 8-8. 5-5. 5-5, γιατί ξέρω το 5-5 και το 8-8 είναι στην Ελλάδα το πιο διαδεδομένο. Είναι ένα είναι πολύ ωραίο άθλημα. Σε άλλες χώρες είναι ακόμα πιο διαδεδομένο. Και είναι και μια προσπάθεια να αναδειχθεί. Και ευχαριστούμε που μπορούμε να το αναδείξουμε και ακόμα περισσότερο μέσα από εδώ. Ναι, μα νομίζω, κοίταξε, νομίζω το ενδιαφέρον του κόσμου το αναδεικνύει. Γιατί οι χώροι προσφέρονται και για όλους τους κατοίκους των μεγάλων πόλεων. Οπότε είναι
Νομίζω ότι υπάρχει ροή προς τα εκεί έτσι κι αλλιώς. Αυξημένη τεχνική, ίσως όχι τόση φυσική κατάσταση όσο στο 11-11 στο κανονικό ποδόσφαιρο, αλλά τεχνική πιο πάνω. Θέλει πολύ περισσότερη φυσική κατάσταση. Σκεφτείτε ότι οι αλλαγές γίνονται κάθε 2-3 λεπτά, γιατί δουλεύεις μόνο αναερόβιο. Δεν προλαβαίνεις να μην τρέξεις. Και θέλει και πολύ περισσότερη τεχνική. Ναι. Και μεγάλες ομάδες, αν θέλετε και να συγκρίνουμε, οι προπονήσεις τους ξεκινάνε από σε μικρούς χώρους, γιατί το ποδόσφαιρο πλέον έχει φτάσει εκεί πέρα, να παίζεται σε μικρούς χώρους. Μάλιστα. Coach είναι διαφορετική προπόνηση από ό,τι στο κλασικό ποδόσφαιρο. Απλά τα στοιχεία που πρέπει να έχει ένας παίκτης για να διακριθεί είναι ότι πρέπει να είναι καλό σε όλα. Ναι. Πρέπει να ξέρει να μαρκάρει, να ξέρει να σκοράρει, mm-hmm. να αμήνεται, να επιτίθεται, να έχει τρομερή αντίληψη του χώρου, γρήγορη σκέψη. Ναι. Δεν υπάρχουν στοιχεία, θέσεις, σωστό. Αυτά είναι στοιχεία που ξεχωρίζουν γενικά. Ναι. Η δομή της προπόνησης έχει κάποιες ειδικές καταστάσεις λεγόμενες, με παίχτη παραπάνω. Ναι. Οι αντιπιθέσεις είναι πιο συγκεκριμένες mm-hmm. και πολύ λιγότερος ο χρόνος εκτέλεσης. Προπόνηση κάνουν όπως κάνουν στις μεγάλες ομάδες? Προπόνηση κάνουμε κανονικά, δουλεύουμε πάρα πολύ την τεχνική, δουλεύουμε πάρα πολύ την ποιότητα της πάσας. Ναι. Γιατί χωρίς καλή πάσα, ό,τι και να δείξουμε, υπάρχουν πάρα πολλά συστήματα ως προς την ανάπτυξη του παιχνιδιού. Ναι. Διάφορες παραλλαγές ως προς το κομμάτι της άμυνας. Ναι. Δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη βάση στα στημένα. Είναι, είναι πηγή. Μπορείς να δημιουργήσεις ευκαιρία ή ακόμα και γκολ δημιουργώντας κάποιες ειδικές καταστάσεις. Κυρίως αυτά δουλεύουμε. Λεωνίδα, έχω την εντύπωση ότι το ξεκίνημα ήταν παρέα, έτσι. Κάποιους φίλους που θέλατε μαζί να πάτε στο γηπεδάκι, να παίξετε, να κάνετε ομάδα. Όσο προχωράει και όσο βλέπεις ότι υπάρχει διοργάνωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχει ελληνική εθνική ομάδα ουσιαστικά, γιατί η ελληνική ομάδα εθνική είναι. Νομίζεις ότι αυξάνει το κίνητρο και δίνει το σύνθημα στον κόσμο να μπει και να ασχοληθεί ενεργά πιο επαγγελματικά με αυτό το κομμάτι, να μην το βλέπει μόνο για χόμπι και διασκέδαση μες τη βδομάδα? Εγώ θα πω ότι αυτό που ζήσαμε πέρσι στο Ρέθυμνο ήταν κάτι εξωπραγματικό για μένα. Ένιωσα σαν τους τόπου επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Ο κόσμος μας υποδεχόταν μοναδικά, γεμίζαν τα γήπεδα. Οπότε, πέρα από το ότι το ποδόσφαιρο όλος ο κόσμος αγαπάει το ποδόσφαιρο του χώρου μας, έτσι, μπορεί να σου δώσει πάρα πολλά πράγματα αυτός ο χώρος. Mm-hmm. Να σε κάνει να νιώσεις πολύ διαφορετικά και πολύ όμορφα. Και έχω την εντύπωση ότι επειδή το ποδόσφαιρο, όπως πολύ σωστά είπε και ο Λεωνίδας και ο Κότσου νωρίτερα, Αποστόλης, είναι πάνω απ' όλα χόμπι, νομίζω ότι εδώ μπορεί να δώσει την ευκαιρία και μέχρι μεγαλύτερη ηλικία να μαζεύονται οι παρεούλες 5 και 5, να παίζουν την παλίτσα τους, να το χαίρονται. Παιδιά, καλή επιτυχία. Να πάτε πολύ. Καλά, Κούτς, να πάτε καλά, Λεωνίδα, να παίξετε καλή μπαλίτσα, να το ευχαριστηθείτε πάνω απ' όλα και να πάρετε την καλύτερη δυνατή θέση. Μακάρι. Λοιπόν, να σας πω εγώ πολύ γρήγορα τα παιχνίδια της εθνικής μας. Παίζουμε την 5η 27 Νοεμβρίου, 11 η ώρα το πρωί με τη Λιθουανία, στις 6 το απόγευμα με την Σλοβενία και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου παίζουμε 8 η ώρα με τους Ρουμάνους. Λοιπόν, Λιθουανοί, Σλοβαίνοι και Ρουμάνοι. Να πούμε ότι αν περάσουμε, τα νοκάουτ γίνονται Σάββατο και Κυριακή και την Κυριακή το βράδυ θα είναι η τελική. Να ευχαριστήσω και τον Αποστόλη Καϊφίλια, τον προπονητή μας, και τον Λεωνίδα Παπαδόπουλο, ένα από τους καλούς μας παίκτες και με το φοβερό γκολ της χρονιάς. Κορυφαίο το γκολ του με το τακουνάκι, μέσα στο 13 ολόκληρο, παρακαλώ, στο σπορ αυτό, το mini football που όλο και περισσότερο κερδίζει κόσμο. Να είστε καλά, θα ολοκληρώσουμε εδώ την εκπομπή. Όπως σας είπαμε, ακολουθεί ο αγώνας μπάσκετ που έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ευθύς αμέσως ανάμεσα στην Αρμάνη και την Τούροβε. Εμείς αύριο θα είμαστε στην κανονική μας ώρα στις 9, προλογίζοντας και το μάτι της Εθνικής που θα γίνει στο Καρεσκάκι στις 10 παρά 4. Καλό βράδυ σε όλους.